Μέρα με τη μέρα αλλάζει η εικόνα σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία της Καλαμάτας. Στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αριστομένου, σε ένα κτίριο εγκαταλελειμμένο, ξαναγεννιέται και μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο οικοδόμημα που διατηρεί όμως την παραδοσιακή του αρχιτεκτονική. Δεν μας ενδιαφέρει ό,τι και να γίνει. Δεν μας ενδιαφέρει, αρκεί που διατηρήθηκε όπως ήταν στο αρχικό στάδιο. Γιατί είμαι γέννημα και θρέμα Καλαμάτα, εδώ, ντόπια, και το βλέπω να είναι πολύ ωραίο. Και θα γίνει και ακόμα πιο ωραίο όταν θα φτιαχτεί. Καλό είναι να ανακαινίζονται, συγγνώμη, γιατί διατηρούν την αρχιτεκτονική ταυτότητα της πόλης. Στο συγκεκριμένο χώρο αναμένεται να αναπτυχθεί μεγάλη εμπορική αλυσίδα, η οποία θα αναβαθμίσει την εικόνα της περιοχής. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Ό,τι φτιάχνετε στην Καλαμάτα, μπράβο. Γιατί και εμείς το χαιρόμαστε, από εδώ είμαστε, θέλουμε Καλαμάτα μας να είναι, γιατί είναι παράδεισος. Όλοι σημειώνουν ότι αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να ακολουθηθεί και για όλα τα διατηρητέα της πόλης. Ναι, αλλά πρέπει να δώσει όμως, γιατί αυτή είναι η ιστορία μας. Άμα καταστρέφουμε την ιστορία μας, γιατί κάνουμε την Καλαμάτα και όλες τις πόλεις της Ελλάδος, τις σημεντοπόλεις, δεν είναι σωστά. Οι Αριστομένους κεντρικά, τόσα κτίρια κατά εδαφιστέα. Αν αυτά αλλάξουν, θα αλλάξει όψη η πόλη, θα γίνει άλλη πόλη. Είναι δυνατόν να είναι τουριστική πόλη και να είμαστε, να έχει αυτό το χάλι. Η κεντρική οδό. Πόσα είναι που φοβάσαι να περπατήσεις, ότι θα πέσουν από πάνω σε πλακώσουνε. Πόσα είναι. Λένε ότι φτιάχνουνε. Για μένα δεν έχουν φτιάξει τίποτα αυτά που πρέπει. Για να έχουμε δηλαδή την προστασία μας. Εκεί που περπατάμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας πειράξει κάτι να μας πλακώσει. Ή να μαγειρίσουνε.